Σε τελική φάση διαπραγματεύσεων βρίσκονται ο προβληματικός αερομεταφορέας Αλιτάλια και η αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Etihad για την αγορά πακέτου μετοχών της Ιταλικής εταιρείας από την Etihad μετά το ναυάγιο των σχετικών επαφών με τον όμιλο Air France KLM. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, ο στόχος είναι να πουληθεί το 49% της πολύπαθης Αλιτάλια, ενώ η Etihad ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αποφασίσει μέσα σε 30 ημέρες για την αγορά ή όχι, καθώς προς το παρόν μελετά προσεκτικά τα βιβλία της Ιταλικής εταιρείας για να διαπιστώσει την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα από το Άμπου Ντάμπι, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση που στήριξε ως τώρα την Αλιτάλια δεν θα επιβάλλει όρους για τη σύναψη συμφωνίας. Αντιρρήσεις ωστόσο φαίνεται να έχει η γερμανική Lufthansa, η οποία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπλοκάρει τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι θα οδηγήσει σε αθέμητο ανταγωνισμό. Όπως ανακοίνωσε, απορρίπτουμε επαναλαμβανόμενες επιδοτήσεις και μερική κρατικοποίηση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών, είτε από ευρωπαϊκά κράτη, είτε από κράτη ή κρατικές εταιρείες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γερμανική εταιρεία έχει επικρίνει τη στρατηγική κρατικών αερομεταφορέων του κόλπου, όπως η Etihad, η Emirates και η Qatar Airways, αναφορικά με τον γρήγορο ρυθμό επέκτασής του στην Ευρώπη, λέγοντας ότι επωφελούνται από αθέμητες κρατικές ενισχύσεις και συνεπώς τρευλώνουν την αγορά. Η Etihad πάντως θέλει να εδραιώσει την παρουσία της στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από συνεχείς εξαγορές που πραγματοποιεί. Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ άλλων διαθέτει το 49% της Air Serbia, το 40% της Air Seychelles, το 29% της Air Berlin, το 24% της Ινδικής Jet Airways, το 10% της Virgin Australia και το 3% της Ιρλανδικής Aer Lingus. Την ίδια ώρα κάθε προσδοκία ξεπέρασαν τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα UBS ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από το τμήμα διαχείρισης περιουσίας αλλά και το χαμηλότερο κόστος σε νομικά έξοδα. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 917 εκατομμύρια φράγκα, διπλάσια δηλαδή από τα 442 εκατομμύρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 μάλιστα η UBS είχε καταγράψει ζημίες 1,89 δισεκατομμυρίων, ενώ η επιστροφή της στην κερδοφορία έδωσε όθηση στη μετοχή, η οποία ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κέρδη άνω του 5,5%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τώρα, μια άλλη τράπεζα, η Bank of America Merrill Lynch, προσανατολίζεται στην αύξηση των μισθών στα ανώτατα στελέχη της στους ευρωπαϊκούς βραχίονες. Σύμφωνα με το Reuters, η τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει αυξήσεις μισθών 20% προκειμένου να αναπληρώσει τα μπόνους που έχουν καταργηθεί και να διατηρήσει τα μεγάλα ταλέντα που εργάζονται στη γυραιά Ήπειρο. Καθώς οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλαν περιορισμούς στα μπόνους, οριοθετώντας στο ύψος ενός ετήσιου μισθού ή δύο μισθών μόνο μετά από έγκριση των μετόχων.